Εικόνες που δεν τιμούν τον πολιτισμό μας, με τα σκουπίδια να πνίγουν κομβικά σημεία στην παραλιακή Ηρακλείου. Κοινόχρηση χώρη περιπάτου που έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους, μια ανάσα από το λιμάνι του Ηρακλείου με την καθαριότητα στην χερσαία ζώνη να έχει την αχθεί στον αέρα εδώ και αρκετούς μήνες. Απαράδεκτες εικόνες σε ένα κομβικό σημείο του Ηρακλείου κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός και λίγα μέτρα από το λιμάνι του Ηρακλείου, με τους δημότες να κάνουν λόγο για εικόνες ντροπής. Καθόλου καλή εικόνα αυτή. Τώρα ο Δήμος στα χέρια του. Δεν έχει άτομα, δεν έχει τίποτα. Και ντρέπομαι. Και ντρέπομαι, πολύ ντρέπομαι. Δεν είναι ωραίο περιβάλλον, είναι πολύ άσχημο. Δηλαδή απολαμβάνετε τη βόλτα σας και βλέπουμε τα σκουπίδια μόνο. Πριν την παραχώρηση μέσω σύμβασης του λιμανιού στον επενδυτή, την αρμοδιότητα είχε ο οργανισμός Λιμένος. Όμως μέχρι και σήμερα δεν έχουν πέσει υπογραφές από το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση της χερσαίας ζώνης στον Δήμο Ηρακλείου. Συνέπεια αρκετά σημεία να παρουσιάζουν αυτές τις απαράδεκτες εικόνες. Αυτή τη στιγμή η δικαιοδοσία της παραλιακού δρόμου είναι στη κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν γίνεται κάτι ούτως ώστε να τον καθαρίζουν, να τον προσέξουν όπως τον πρόσεχε ο οργανισμός Λιμένος. Πάντως, σήμερα όλα έχουν απαράδεκτες εικόνες πέραν εκείνη τα σκουπίδια, έτσι. Έχετε δίκιο, αλλά δεν φταίει ούτε ο οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, δεν φταίει ούτε ο Δήμος. Πιστεύω ότι η κτηματική υπηρεσία είναι εκείνη η οποία πρέπει να αναλάβει μια πρωτοβουλία μέχρι να παραχωρηθεί ολοκληρωτικά και επίσημα στο Δήμο Ηρακλείου, ώστε να μπορεί αυτός να καθαρίζει. Βλέπετε αυτά τα σκουπίδια εδώ. Αγανάκτηση με φόντο τα σκουπίδια επικρατεί και στον Ενετικό Λιμένα, όπου αρμοδιότητα έχει ο νεοσύστατος φορέας, το Λιμενικό Ταμείο, το οποίο όμως δεν διαθέτει ακόμα προϋπολογισμό, προκειμένου να τρέξει τις αναγκαίες εργασίες, με τον Γιάννη Βαρδαβά να ζητά την κατανόηση του κόσμου. Ανήκει πλέον στη νεοσύστατη υπηρεσία Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, που μέχρι και αυτό να συσταθεί και να πάρει σάρκα και ωστά, θα περάσει ένα διάστημα. Τα πετάει ο αέρας από πάνω, έρχονται κάτω και ταυτόχρονα πέφτουν μέσα στη θάλασσα και μολύνουμε τη θάλασσα. Το Υπουργείο Οικονομικών ας υπογράψει τη σύμβαση παραχώρηση στο Δήμο Ηρακλείου, να πιάσουν οι ανθρώποι, να βάλουν ανθρώπους να τα καθαρίζουν. Τι τουαλέτες με ευθύνη δικιά μας καθαρίζουν οι ψαράδες. Αυτές είναι εικόνες ντροπής για την Ελλάδα. Στα αρχαία μέσα τόσο σκουπιδαριό. Είναι γεμάτο χαρτιά, γεμάτο σκουπίδια, τα οποία έρχονται από την πλατεία 18 Άγγλων. Αντικρίζοντας αυτές τις εικόνες με τα σκουπίδια, ψαράδες συμβάλλουν όσο μπορούν στον καθαρισμό του χώρου, αλλά και στις τουαλέτες. Όμως αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, τονίζει ο πρόεδρος των ψαράδων. Ρυπαίνουμε τη θάλασσα, μπορεί να το καταλάβουνε.